τον Τρίφωνα Σαμαρά. Ο Τριφωνάκος. Στη φωνή του φίλερ μας. Το ναι. Στη φωνή του φίλερ. Δεν τα πάει πολύ καλά με τον έρωτα. Δεν ξέρω τι έχει πάθει τελευταία. Είναι λίγο down. Μας λέει όμως και για τις τηλεοπτικές προτάσεις που έχει δεχτεί και ενδεχομένως να τον δούμε κάπου. Και βασικό, τι ώρα κοιμάται ο Τρίφωνας Σαμαράς. Πάρα πολύ βασικό. Πάμε να τα ακούσουμε. Σοκ. Πώς σου φάνηκε το συγκεκριμένο που έφτιαξε. Και στο Ζούλια το πρωί, αλλά δεν σηκώνομαι νωρίς, ρε παιδί μου. Όχι. Γιατί Τρίφωνα, τι κάνεις το βράδυ. Ξενυχτάω. Περνάς καλά. Γενικά δεν είμαι της ημέρας, είμαι πιο πολύ της νύχτας. Τώρα σκέφτομαι να κάνω κάποια πραγματάκια. Έχω και μια τηλεοπτική πρόταση που δεν μπορώ να ανακοινώσω ακόμα κάτι. Θα είναι ο Τρίφωνας που έχουμε συνηθίσει σε κάποιον ανατρεπτικό ρόλο. Θα είμαι αν είναι σε επιτροπή. Τρίφωνα, είσαι πάντα ευδιάθετος και λάμπεις πάντα. Λάμπα, ε. Ας είναι καλό ο πλαστικός. Είναι το μυστικό. Καραϊδεύω. Το μυστικό είναι να έχεις όντως καλή διάθεση, να βλέπεις ότι η ζωή είναι μικρή και να τη ζεις και να είσαι ευχαριστημένος με το τώρα. Ο έρωτας είναι κινητήριος δύναμη για σένα. Έρωτας, ναι. Δεν είμαι του έρωτα, όχι. Δεν μπορώ να ερωτευτώ. Είσαι της μοναξιάς. Βλέπω την πραγματικότητα που είναι όλοι, ξέρεις, και δεν ερωτεύομαι. Έχω απογοητευτεί. Βλέπω την πραγματικότητα ότι για να γνωρίσεις την αληθινή αγάπη, εντάξει, είναι και η ηλικία όσο περνά τα χρόνια. Προβληματισμένος είναι ο Τρίφωνας. Γιατί το αγόρι μας. Δεν ξέρω, πες μας λίγο εσύ, γιατί εννοεί ότι περνάνε τα χρόνια και η ηλικία. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί ο έρωτας πάει. Κάποιος προσπαθεί. Όχι, επειδή είναι πιο όριμος και έχει ζήσει πιο πολλά πράγματα σίγουρα από εμάς. Θέλω να πω, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια είναι πιο δύσκολο να ερωτευτείς. Οι εμπειρίες δεν είναι με τα χρόνια. Δεν πάνε τα χρόνια. Μπορεί εσύ να έχει ζήσει περισσότερο τον Παύλο. Το έχω ακούσει. Το ακούω συνέχεια αυτό το πράγμα. Ότι όσο μεγαλώνει είναι πιο δύσκολο να ερωτευτείς. Αυτό θέλω να πω. Είναι και εσύ δεν παρατηρείς όμως τον εαυτό σου. Έχεις, εντάξει, βέβαια πολλά χρόνια σχέση, σταθερή. Σταθερή, μου αρέσει που το τόνισε. Παρακάτω. Τι θέλω να πω, ότι, ρε παιδί μου, με τα χρόνια βγαίνουν πιο πολύ οι παραξενιές σου και ζυγίζεις αλλιώς τα πράγματα. Δηλαδή, λες, γιατί να μπαίνω τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Και επίσης, βλέπεις λίγο πιο τετράγωνα. Δεν βλέπεις τόσο ρομαντικά και δεν αφήνεις τον εαυτό σου να πέσει με τα μούτρα, γιατί έχεις φάει ήδη κάποιες χλαπάτες από πριν και θες να πας λίγο πιο με ασφάλεια. Δηλαδή την πρώτη φορά που κάνεις δίαιτα, είναι το ίδιο με τη δέκατη φορά που θα κάνεις. Τη δέκατη έχεις κουραστεί. Έχεις βαρεθεί. Κάπως έτσι. Οκ, okay, μπορεί ναι, να έχετε δίκιο. Στο παρομοίωσα με το φαγητό, γιατί σας αρέσει. Αποσυνήσατε την απορία, εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.